Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του στη Βουλή αποκάλυψε ότι σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να μην κάνει εκλογές εν μέσω πανδημίας. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν έχει ακόμα πανδημία σε 18 μήνες από σήμερα που λήγει η τετραετία του και η πανδημία υφίσταται, αν θα προχωρήσει σε συνταγματικό πραξικόπημα. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στο αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για εκλογές, είπε πως δεν μπορεί να υπάρξει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες λόγω κορονοϊού. Παράλληλα, τόνισε πως δεν μπορεί να λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την πανδημία και ταυτόχρονα να ζητάμε εκλογές. Άρα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, σε 18 μήνες το αργότερο μπορεί και να μην γίνουν εκλογές όπως το Σύνταγμα ορίζει, αν δεν τελειώσει η πανδημία. Τι θα συμβεί με τις εκλογές, αν ας πούμε αύριο προκύψει μια νέα χειρότερη εκδοχή του ιού ή κάποιος άλλος ιός και άλλες μεταλλάξεις? Μήπως πράγματι ο ιός και τα μέτρα που στην αρχή θα ήταν μόνο για 15 ημέρες, αλλά έχουν παγιωθεί εδώ και 2 χρόνια, έχουν τελικά οδηγήσει σε ανατροπή πολιτεύματος χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί?